έχει περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι έληξαν. Δεν πήγαμε για να νέος, πάμε, κάναμε καινούργια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξ αρχής. Τώρα, απόμετρο θέλετε να σας κάνω μια περιγραφή της δραστηριότητας. Δεν ξέρω, δεν έχω ξανακάνει εισήγηση σε κάτι αντίστοιχο. Κάνω μια περιγραφή έτσι. Πάμε στο δεύτερο. Είναι μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έρχεται ομάδα παραγωγής ασφαλτομήματος, εταιρεία αγροτοπικών ΑΤΕΣ, κοινωνική περιοχή Μιλίτσα, του Δήμου Άρδους, του Ιστικού, της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριά. Σήμερα έχουμε την τέταρτη κατά σειρά συνεδρίες της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε 8 θέματα προς συζήτηση. Πέρα από την έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης, έχουμε 7 υπόλοιπα θέματα. Οι μελέτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα συζητήσουμε σήμερα αφορούν κυρίως έργα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και ένα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορούν τη δημιουργία 2 αιωλικών σταθμών παραγωγής ενέργειας, μία μονάδα παραγωγής σκυροδέματος, μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά αμμολυψία και έναν εξυγχρονισμό και τροποποίηση της μελέτης για υφιστάμενο ορδευτικό δίκτυο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αφορά είναι από την εταιρεία Μεταλλεία Γρεβενών και αφορά την υπόγεια εκμετάλλευση χρωμίτη. Έχουμε την απαιτούμενη απαρτία. Η συνεργασία των μελών της Επιτροπής είναι άψογη και ευελπιστούμε ότι άλλη μια φορά θα συζητήσουμε τα θέματα με απόλυτη ομόνοια.